το φουρνόξυλο, είχαν, κάθε σπίτι είχε φούρνο στο σπίτι, μικρό φούρνο όπου έψινε τα φαγητά και το ψωμί. Η πινακωτή με τα πλαστά. Κάθε ψωμί λεγόταν πλαστό. Η διαδικασία ήταν δύσκολη του ζυμώματος του ψωμιού. Αυτό σημαίνει ότι γινόταν σχεδόν μια φορά τη βδομάδα. Φρέσκο ήταν το ψωμί την ημέρα που το φτιάχναν. Μετά σιγά σιγά ξερενότανε. Αλλά ήταν δεδομένο ότι το ψωμί θα φαγωθεί αυτό σε όλη τη διάρκεια της βδομάδας. Εδώ βλέπουμε βαρέλια και τις δραμιτζάνες για το κρασί, το σουφρά, τραπέζια, το κοντό το τραπέζι που καθότανε και τρώγανε. Έχουμε κάποιες παραγωγές εδώ της τεχνής, φασόλια, φακές, ρεβίδια, σιτάρι, σουσάμι, έτσι ενδεικτικά. Και αυτό που βλέπω πρώτη φορά είναι η ντρουβάνα. Τι ακριβώς είναι? Η ντρουβάνα, ναι. Εδώ ήταν η ντρουβάνα. Ήταν το μέσο που έκαναν το βούτυρο. Γάλα πολύ είχανε. Είχανε ζώα οπωσδήποτε στις αυλές τους ή σε κάποιο οικόπεδο. Οπότε έφτιαχναν μόνοι τους το βούτυρο. Το χτυπούσανε, το χτυπούσανε μέσα. Το γάλα, ναι. Και γινότανε το βούτυρο. Και τα σίδερα εδώ. Το σίδερο, ναι. Το σίδερο, ξυλόσωπες υπήρχαν σε κάθε σπίτι. Έβαζαν μέσα τα κάρβουνα και σιδέρωναν όλα τους τα ρούχα. Όλα τους είναι σχετικό, ξέρετε, τα απαραίτητα, ναι. Γιατί ήταν ο χρόνος τους περιορισμένος, μια και αγροτικές δουλειές τους καταλάβαναν το μεγαλύτερο χρόνο τους. Και πολύ βαριά αυτά τα σίδερα. Πάρα πολύ βαριά. Είναι σίδερο, είναι σιδερένια. Λοιπόν, να δούμε εδώ και μια σειρά από εργαλεία. Εδώ είναι η γωνιά του τσαγκάρι. Ναι. Αυτό το τσαγκάρικο μας το έδωσε ο Τότας ο Θόδωρος, είναι του πατέρα, το οποίο ήταν τσαγκάρης με όλα τα εργαλεία και τα αντικείμενα. Είναι μια αγαπημένη γωνιά εδώ. Μέχρι και την πογιά βλέπουμε. Και το κλασικό, το κλασικό που έφαναν τα παπούτσια, αυτό ήταν άλλωστε εκείνη την εποχή. Είναι όμορφη γωνιά και αυτή, γιατί έχει όλα ακριβώς τα εργαλεία χωρίς να λείπει τίποτα. Αυτό εδώ, κύριε Γιώργο. Αυτό είναι το τσικρίκι, είναι το εργαλείο που μάζευαν το μαλλί, που το έκαναν. Και τα άλλα που άνοιγαν το μαλλί. Ναι. Και βλέπουμε και το εικονοστάσι, έχουμε δει και σε άλλες γωνιές. Ναι, έχουμε κι άλλο εικονοστάσι. Είναι το παλιό το εικονοστάσι. Κάθε σπίτι οπωσδήποτε θα είχε το εικονοστάσι με τις εικόνες του. Και δίπλα έχουμε βάλει ό,τι πιο χαρακτηριστικό υπάρχει για την εποχή πριν αρκετά χρόνια. Είναι οι τρεις χάριτες, η κορνίζα με τις τρεις χάριτες που δεν έλειπε από κανένα μα κανένα σπίτι. Αυτό είναι αλήθεια και είναι και πάρα πολύ ωραία. Είναι η εικόνα, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, είναι οι τρεις όμορφες κοπέλες, η καθεμιά με τον τύπο της. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό. Και εδώ έχουμε έναν χώρο ξεχωριστό αφιερωμένο στα αγροτικά εργαλεία, έτσι δεν είναι? Ναι, τα αγροτικά εργαλεία, τα οποία καταλάβαναν τον περισσότερο χρόνο και τους ήταν απαραίτητα περισσότερο από κάθε τι άλλο. Πολλά αντικείμενα τα βλέπετε για την επεξεργασία του σιταριού, για την καλλιέργεια του καπνού, μια και ο καπνός τουλάχιστον ήταν το κύριο προϊόν εδώ στην περιοχή. Αυτό εδώ ήταν για να βάζουν τον καπνό? Όχι, αυτό είναι καλούπι για να φτιάχνουν τούβλα. Όταν έκτιζαν τα σπίτια τους, μόνοι τους έφτιαχναν και τα τούβλα. Είναι το καλούπι που έφτιαχναν τα τούβλα. Εδώ είναι για το σιτάρι, για την επεξεργασία, μεταξιού. Αυτό είναι το πολυμπασκί. Αυτό είναι για την καλλιέργεια του καπνού, για τη φυτεία. Όταν φύτευαν τον καπνό, για να μην κάνουν μία-μία τρύπα, όπως πολύ παλιότερα έκαναν ταυτόχρονα πολλές μαζί. Το πριόνι, το σφυρί, το ξύλινο. Και τα κουδουνάκια. Ναι. Πολύ ωραία. Ζώα είχε κάθε σπίτι, κουδούνια υπήρχαν. Όλα τα αντικείμενα κυρίως είναι από την καλλιέργεια του καπνού. Υπήρχε πάρα πολύ καπνός εδώ στην Τερπνή, όπως φυσικά και σε όλη την περιοχή. Κάτι που δεν υπάρχει τώρα, σιγά σιγά
χάνονται οι αγρότες που ασχολούνται με τον καπνό. Καπνοχώρη παραδοσιακό. Παραδοσιακό, ναι, ήταν η κύρια καλλιέργεια. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η περιήγησή μας στο Λαογραφικό Μουσείο της Τερπνής. Με τη βοήθεια της κυρίας Γεωργίας Δράμαλη είδαμε όλα τα αντικείμενα που έχουν συγκεντρωθεί εδώ με πολύ κόπο, όπως η ίδια μας είπε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργία, που μας ανοίξατε την πόρτα του Λαογραφικού Μουσείου και μας κάνετε αυτή την πολύ ωραία ξενάγηση. Ήταν η δική μας η χαρά που ήρθατε. Και φυσικά εμείς να προσκαλέσουμε και οποιονδήποτε άλλο θέλει να επισκεφτεί το μουσείο, ειδικά για τα παιδιά, να σας πω ότι υπάρχει και πρόγραμμα μουσιακής αγωγής, αλλά και για τους συλλόγους και οποιονδήποτε θέλει να επισκεφτεί εδώ το χώρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούν να απευθύνονται δηλαδή σε εσείς και να ενημερώνονται για το πότε μπορούν να το επισκέπτονται. Βεβαίως. Ο σύλλογος έχει και ιστοσελίδα, μπορούν εύκολα να τη βρουν γράφοντας Πολιτιστικό Σύλλογο Τερπνής για να ενημερωθούν, να βρουν τα τηλέφωνα, να επικοινωνήσουν και να επισκεφτούν το χώρο όποτε θέλουν. Εμείς ευχόμαστε να το εμπλουτίσετε ακόμη περισσότερο και πολύ σύντομα να γίνει και αυτός ο μεγαλύτερος χώρος που επιθυμείτε, προκειμένου να ταξινομηθούν, να μπουν έτσι όπως πρέπει για να μπορεί και πιο εύκολα να τα βλέπει ο κάθε επισκέπτης. Αυτό είναι το όνειρό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χριστός Ανέστη.